Λοιπόν, εντάξει, μια μεγάλη νίκη, αρχοντική βέβαια, μεγάλη νίκη για τη συνέχειά μας. Με τη νίκη που κάναμε σήμερα απέκτησε μεγάλη σημασία η νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής στον Αμίντα. Θα μπορούσαμε να το πάρουμε στην κανονική διάρκεια το παιχνίδι. Το πολύ άγχος που είχαν τα παιδιά, παρότι είχαμε πάρει τα time out στο 12 δευτερόλεπτα και είχαμε πει τι θα κάνουμε, δεν το διαχειριστήκαμε σωστά. Δεν το διαχειριστήκαμε σωστά και λόγω απειρίας αυτό που έχει αυτή η ομάδα, φάγαμε ένα τρίποντο ενώ μπορούσαμε να κάνουμε φάουλ όπως στα δικαιολογία. Παρ' όλα αυτά τα παιδιά δείξανε χαρακτήρα και στην παράταση πήραμε και μια καλή διαφορά. Βέβαια, εκ του αποτελέσματος είμαστε ευτυχισμένοι και εκ του αποτελέσματος λέμε ότι χτίζονται ομάδες και χαρακτήρες. Βέβαια και η ήττα είναι ένα πράγμα που πρέπει να μπορείτε να το διαχειρίζετε σαν ερχόταν. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά, γιατί έχουν υπερβάλει αυτό. Συγχαρητήρια στη διοίκηση που είναι τόσα χρόνια κοντά στην ομάδα και σε χαρές και σε λύπες. Ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί έχουν καθιερώσει τον Πανελευθερικό στον χώρο. Είναι μια ομάδα που δεν κόλωσε στις φαλιάρες και γι' αυτό τα τελευταία 10 χρόνια βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο. Και αυτό για μένα είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα από όλα που έχουμε πάρει ή από όπου μπορούσε να φτάσει η ομάδα και πιο ψηλά από την Α2 που έχουν κατακτήσει αυτοί οι άνθρωποι. Μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι στον χώρο να στηρίζουν έτσι ομάδες και στα καλά και στα κακά. Συγχαρητήρια και καλές γιορτές. Να είστε καλά, να είστε καλά.